Στην πλατεία γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού στην Άνω Νέα Σμύρνη, η Ένωση Ποντίων Νέα Σμύρνης η Μαύρη Θάλασσα διοργανώνει εκδήλωση με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων για την ημέρα που είναι αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ποντίων, τη 19η Μαΐου. Το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο και νεκρών και ζώντων, την εξουσία να έχουν ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσαι εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός. Κοντά μας έχουμε τον Άγγελο Σουρβίνο, Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Σήμερα είχαμε την επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων, η οποία πλέον έχει αναγνωριστεί και επίσημα. Είναι πραγματικά, εγώ είμαι συγκινημένος σήμερα. Συγκινημένος γιατί η Νέα Σμύρνη σύν της άλλης έχει βαθιές ρίζες από τον Πόντο, έχουμε πολλούς πρόσφυγες και είμαι και προσωπικά υπερήφανος γιατί είχα συμβάλει και εγώ σε αυτό το χώρο εδώ, σε μία από τις αντιδημαρχίες που διετέλεσα σαν αντιδήμαρχος Πρασίνου, που συνέβαλα στο να γίνει αυτό το πάρκο και συνεχεί να μετονομαστεί από πλατεία Ένωση σε πλατεία Γενεκτονίας των Ποντίων. Είμαι πραγματικά ευτυχής. Αυτές τις μέρες έχουν υπάρξει πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες μας θυμίζουν τη γενοκτονία αυτή. Εκδηλώσεις μεγάλες που συγκεντρώνουν πολύ κόσμο. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να συγκεντρώνουν κόσμο. Εγώ προσωπικά, παιδί, έχω και εγώ ρίζες από την μητέρα μου, γιατί είναι και αυτοί διοχθέντες από την Κωνσταντινούπολη τα χρόνια του μεγάλου διωγμού, αν θέλετε. Έτσι, και αισθάνομαι πραγματικά σήμερα με αυτή την εκδήλωση, που ήταν πραγματικά πολύ όμορφη εκδήλωση, που πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει ο κόσμος να καταλάβει τι εστί ιστορία. Αυτά είχα να σας πω, μην σας κουράζω περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Η Ελληνική Πολιτεία να υποστηριχθεί η μετά από 70 χρόνια αργοπορημένη αναγνώριση αυτού του εγκλήματος, όχι κατά των Ελλήνων, όχι κατά των Χριστιανών, αλλά κατά της ανθρωπότητας, αγαπητοί μου. Διότι γενοκτονίες είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και όποιος λέει το αντίθετο, δεν είναι άνθρωπος και δεν πρέπει να λέγεται άνθρωπος. Η Ράνια Χρυσοχοΐδου, η πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Νέας Σμύρνης, είναι μαζί μας. Καλημέρα. Σήμερα μια μεγάλη μέρα. Ναι, τιμάμε τη μνήμη των νεκρών μας, εδώ στο υπέροχο μνημείο που στήσαμε το 2004 και είναι ιδιαίτερη η συγκινησιακή μας φόρτιση, γιατί ο αγώνας μας ακόμα δεν έχει δικαιωθεί και έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας. Παρ' όλα αυτά μας είπατε κάποια ιστορικά στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζαμε ιδιαίτερα. Υπάρχουν χιλιάδες ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία έχει συγκεντρώσει ο καθηγητής μας ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης μαζί με τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη στην οκτάχρονη επίπονη έρευνά τους που έκαναν σε αρχεία όλων των ξένων διπλωματιών που εμπλέκονταν με οποιοδήποτε τρόπο στην ιστορία της περιοχής εκείνης και μάλιστα από αρχεία κρατών που ήταν εχθρικά προς την Ελλάδα και προς τον Πόντο. Όλα αυτά λοιπόν τα αρχεία βρίθουν από ντοκουμέντα για τις αγριότητες που διέπραξαν οι Τούρκοι και τη γενοκτονία εν τέλει εις βάρος των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής και ιδιαίτερα των προγόνων μας Ελλήνων του Πόντου. Χθες συμμετείχατε σε μία πολύ μεγάλη εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Για πρώτη φορά μία καλλιτεχνική εκδήλωση στον ιερό αυτό χώρο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, με σπουδαίους πόντιους καλλιτέχνες, με το χορευτικό της ομοσπονδίας μας, με προσκεκλημένους τους Αρμενίους, με μια υπέροχη μουσική επένδυση, με τη Σόνια τη Θεοδωρίδου, με βράβευση εξαίρετων ποντίων διανοουμένων και όχι μόνο. Ήταν μια μαγική βραδιά παρά τις αντίξωες συνθήκες και ελπίζουμε να έχει συνέχεια και να τιμήσουμε και άλλους ποντίους που πραγματικά πρέπει να τους τιμήσουμε, όπως το Λάζο Τερζά που μας έλειψε πάρα πολύ εχθές, αλλά και άλλους σημαντικούς ποντίους για την συνεισφορά τους στα ποντιακά ζητήματα. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά και του χρόνου, να είμαστε καλά.
συνειδέση και την κατάθεση στεφάνων στην πλατεία γενοκτονίας ποντιακού ελληνισμού για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.